Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Προχωράμε στο κεφάλαιο του ολοκληρωτικού λογισμού, όπου θα μάθουμε να υπολογίζουμε αόριστα ολοκληρώματα, ορισμένα ολοκληρώματα. Δεν θα κάνουμε πολλές αποδείξεις και θεωρία, απλά κατευθείαν εφαρμογές, δηλαδή υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να ορίσουμε την παράγουσα. Ας υποθέσουμε μια συνεχή συνάρτηση F μικρό, η οποία είναι ορισμένη σε ένα διάστημα δέλτα. Παράγουσα της F στο δέλτα ονομάζουμε κάθε συνάρτηση F που είναι παραγωγήσιμη στο διάστημα αυτό και ισχύει F τόνος του χ ίσον F του χ. Για κάθε χ ανήκει δέλτα. Οπότε το πρώτο πράγμα που διαπιστώνουμε είναι ότι για να προχωρήσετε σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να γνωρίσετε παραγόγους. Είναι πολύ σημαντικός ο ορισμός της παράγουσας γιατί με αυτήν θα μπορούμε να ορίσουμε τα όριστα ολοκληρώματα. Ας δούμε όμως τι γίνεται. Να βρεθεί μια παράγουσα της συνάρτησης f του χ ίσον 3χ τετράγωνο. Ξέρουμε τη συνάρτηση 3χ τετράγωνο. Ψάχνουμε να βρούμε ποια συνάρτηση πρέπει να παραγωγήσουμε ή ποιες συναρτήσεις πρέπει να παραγωγήσουμε ώστε να πάρουμε το 3χ τετράγωνο. Μία συνάρτηση είναι αυτή εδώ. Η f του χ ίσον χ τρίτης. Γιατί όταν παραγωγήσουμε την f του χ, χ τρίτης παράγουσα δηλαδή, είναι 3χ τετράγωνο που ισούται με την f του χ. Άρα αυτή είναι μία παράγουσα της f. Βέβαια μπορούμε να κατασκευάσουμε και άλλες παράγουσες, όπως για παράδειγμα είναι η f του χ ίσον χ 3 και 5. Μπορούμε να βάλουμε και σταθερούς αριθμούς. Διότι όταν παραγωγίζουμε τους σταθερούς αριθμούς, η παράγωγός τους κάνει 0. Πράγματι, χ 3 και 5 παράγωγος κάνει χ στην τρίτη παράγωγος και 5 παράγωγος. Το χ τρίτης παράγωγος κάνει 3χ τετράγωνο, ενώ το 5 κάνει 0. Η παράγωγος του 5 κάνει 0. Έτσι το λοιπόν έχουμε το 3χ τετράγωνο που κάνει την συνάρτηση F του χ. Προχωράμε στην επόμενη άσκηση. Να δείξετε ότι f του χ, χ, a στην χ πλην a στην χ είναι παράγουσα της f του χ ίσον a στην χ. Αυτό ουσιαστικά που πρέπει να κάνουμε είναι να παραγωγήσουμε την παράγουσα και να δούμε ότι ισούται με την f του χ ίσον a στην χ. Οπότε ξεκινάμε να βρίσκουμε την παράγωγο της παράγουσας. Η παράγωγος της f του χ που τη γράφουμε έτσι είναι αυτό εδώ. Έχουμε διαφορά δύο συναρτήσεων, άρα σπάει σε δύο διαφορετικά κομμάτια, σε δύο διαφορετικές παραγόγους, το είπα εκλαϊκευμένα, δεν πειράζει. Μετά, στο πρώτο κομμάτι, έχουμε γινόμενο δύο συναρτήσεων, άρα πρέπει να πάρουμε την ιδιότητα το όταν παραγωγίζουμε δύο συναρτήσεις. Πράγματι, όταν παραγωγίζουμε δύο συναρτήσεις, παίρνουμε την παράγωγο του πρώτου επί το δεύτερο συν το πρώτο επί την παράγωγο του δευτέρου. Ενώ έχουμε και το δεύτερο κομμάτι που είναι το μείον a στην χ παράγωγος. Η a στην χ συνάρτηση όσες φορές και αν την παραγωγίζουμε παίρνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα το αποτέλεσμα είναι a στην χ. Το χ παράγωγος κάνει 1, επί a στην χ κάνει a στην χ. Αυτό εδώ πάλι a στην χ παράγωγος κάνει a στην χ, άρα μένει το κομμάτι χ a στην χ. Και το τελευταίο όρος που είναι μείον a στην χ. Βλέπουμε ότι ο πρώτος με το τελευταίο όρο είναι ίση και αντίθετα, άρα φεύγουν και μένει τελικά χ a στην χ. Συγγνώμη, χ a στην χ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συνάρτηση προφανώς δεν είναι παράγουσα αυτήνης εδώ, αλλά επειδή εγώ θέλω να φτιάξω την άσκηση και να είναι ώστε να είναι παράγουσα, αυτή που πρέπει να πάρουμε ήταν η χ στην χ. Άρα όντως αν πάρουμε αυτό εδώ, όντως αυτή εδώ πέρα είναι παράγουσα αυτής της συνάρτησης, γιατί όταν παραγωγήσουμε παίρνουμε την συνάρτηση αυτή εδώ. Όταν παραγωγήσουμε την παράγουσα παίρνουμε τη συνάρτηση αυτή εδώ, χ στην χ. Να προχωρήσουμε στον ορισμό του άριστου ολοκληρώματος. Το σύνολο όλων των παραγουσών μια συνάρτηση F σε ένα διάστημα δέλτα ονομάζεται άριστο ολοκλήρωμα της F στο δέλτα. Συμβολίζεται με αυτή εδώ την έκφραση που το διαβάζουμε ολοκλήρωμα
της f του χ de χ ή ολοκλήρωμα f του χ de χ πιο συνοπτικά. Έτσι το λοιπόν, το ολοκλήρωμα f του χ de χ είναι η παράγουσα συν κάποια σταθερά πραγματική ή ισοδύναμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν παραγωγήσουμε την παράγουσα, παίρνουμε την συνάρτηση f του χ. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε και το πρώτο ολοκλήρωμα. Αν κοιτάξετε την άσκηση 2, μπορούμε να γράψουμε το εξής. Ότι το ολοκλήρωμα της συγκεκριμένης συνάρτησης, το f του χ de χ, δηλαδή της συνάρτησης χ a στην χ de χ, είναι ίσο με την παράγουσα. Η παράγουσα τη βρήκαμε χ a στην χ πλην a στην χ. Έτσι το λοιπόν έχουμε χ a στην χ πλην a στην χ. Αυτό είναι το σύνολο των συναρτήσεων. Αυτό είναι η παράγουσα, συγγνώμη, και δεν ξεχνάμε πάντα να προσθέσουμε και μία σταθερά. Γι' αυτό λέγεται αόριστο ολοκλήρωμα, γιατί πάντα υπάρχει μία ελεύθερη παράμετρος, μία σταθερά. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά έχουμε το πρώτο μας ολοκλήρωμα. Να δούμε τις άμεσες ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος. Δεν θα κάνουμε τις αποδείξεις, θα θεωρήσουμε ότι είναι κάτι δεδομένο. Βέβαια από αυτές μόνο την 3, την 5 και την 6 θα χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον. Εντάξει, η πρώτη ιδιότητα μας λέει ότι η παράγουσα της παράγουσας, δηλαδή η παράγουσας, η παράγουσα του ολοκληρώματος μας δίνει την ίδια τη συνάρτηση. Αυτό ουσιαστικά σχετίζεται άμεσα με τον ορισμό του αόριστου ολοκληρώματος. Το διαφορικό, πάμε στη δεύτερη ιδιότητα, το διαφορικό του ολοκληρώματος f του χ de χ είναι ίσο με f του χ de χ. Το ολοκλήρωμα της παραγόγου της συνάρτησης f του χ de χ είναι ίσο με την συνάρτηση f του χ συν μία σταθερά. Το ολοκλήρωμα d του f του χ είναι ίσο με f του χ και σε, πιο πολύ την 4 ή την 3 ουσιαστικά ισοδύναμες είναι αυτό εδώ. Να πάμε και στην 5 και στην 6 που θα τις χρησιμοποιήσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το ολοκλήρωμα του γινωμένου μίας συνάρτησης με έναν αριθμό, ολοκλήρωμα δηλαδή σε f του χ de χ, είναι ίσον με τον αριθμό πολλαπλασιασμένο με το ολοκλήρωμα σκέτο της συνάρτησης. Δηλαδή ουσιαστικά με απλά λόγια λέμε ότι το σε βγαίνει έξω από το ολοκλήρωμα. Μία σταθερά βγαίνει έξω από το ολοκλήρωμα. Δεν ξέρω, η σταθερά μπορεί να είναι οποιαδήποτε, αλλά για να μην μπλέξουμε με το 0, γιατί f του χ μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, κάποια ανομαλία στο 0, βάζουμε τη σταθερά σε έναν διάφορο του 0. Αλλά και 0 να ήταν, απλά πρέπει να προσέξουμε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Επίσης, το ολοκλήρωμα της υπέρθεσης δύο συναρτήσεων ή διαφορετικά το ολοκλήρωμα του αθροίσματος δύο διαφορετικών συναρτήσεων και περισσότερων θα μπορούσαν να είναι, είναι ίσο με το ολοκλήρωμα της κάθε συνάρτησης ξεχωριστά. Αυτά μας θυμίζουν κάπως οι 5 και 6 ιδιότητες παραγόγων. Το ίδιο συμβαίνει και στα ολοκληρώματα με παρόμοιο τρόπο. Να προχωρήσουμε σε έναν πίνακα ολοκληρωμάτων βασικών συναρτήσεων. Ουσιαστικά, αν ξέρετε καλές παραγόγους, μπορείτε να μάθετε εύκολα και ολοκληρώματα. Ας πιάσουμε ένα-ένα τα ολοκληρώματα να σας εξηγώ τι κάνουμε εδώ. Η παράγωση μια σταθερά έκανε 0. Αυτό σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα του 0 de χ είναι μια σταθερά. Εντάξει, ένα άχρηστο ολοκλήρωμα είναι το 1, δεν το χρειαζόμαστε καθόλου. Η παράγωση του χ έκανε 1. Αυτό σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα του 1 de χ, ή διαφορετικά το ολοκλήρωμα του de χ, το 1 μπορεί να παραλυφθεί, μας κάνει χ. Αλλά επειδή είναι αόριστο ολοκλήρωμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να προσθέτουμε στο τέλος και μια σταθερά σε. Η παράγωγος του ελέν του χ έκανε 1 δια χ. Άρα, το ολοκλήρωμα του 1 δια χ de χ είναι το ελέν του χ συν μία σταθερά. Ιδιότητα 4. Όταν παραγωγίζαμε το χ στην α, παίρναμε α, χ στην α πλην 1. Από αυτή την ιδιότητα ουσιαστικά προκύπτει ότι
το ολοκλήρωμα του χ στην α αντε χ είναι χ στην α και 1 προς α και 1 και μία σταθερά, την οποία δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Προφανώς ο αριθμός α πρέπει να είναι διάφορος του μείον 1. Όταν είναι ίσο με το μείον 1, δηλαδή χ στην μείον 1, είναι το ολοκλήρωμα του 1 δια χ δε χ. Δηλαδή, μόνο σε αυτήν την ειδική περίπτωση όπου το α είναι μείον 1, πάμε στη σχέση 3 και παίρνουμε το ελέν του χ. Προσοχή. Θυμόμαστε μετά ότι η παράγωση του ημιτόνου ήταν το συνημίτονο. Γι' αυτό το λόγο, το ολοκλήρωμα του συνημίτονο χ δε χ κάνει ημίτονο χ και μία σταθερά. Η παράγωγος του συνημιτόνου ήταν το μείον ημιτόνο. Αυτό σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα του ημιτόνου δε χ είναι το μείον συνημίτονο χ και μία σταθερά. Είχαμε αποδείξει επίσης ότι η παράγωγος της εφαπτωμένης χ είναι 1 δια συνημίτονο τετράγωνο χ. Αυτό σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα του 1 δια συνημίτονο τετράγωνο χ δε χ είναι εφαπτωμένη χ και μία σταθερά. Όμοια είχαμε δείξει και για τη συνεφαπτωμένη το ίδιο πράγμα. Είπαμε ότι A στην χ, όσο και να την παραγωγίζουμε, παίρνουμε πάντα A στην χ. Έτσι το λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με την ολοκλήρωση. Μονάχα που πρέπει πάντα να προσθέτουμε τη σταθερά ολοκλήρωση, την αόριστη σταθερά ολοκλήρωση. Επίσης, όταν παραγωγήσαμε το α ή στην χ ή το αποδείξαμε, πήραμε α ή στην χ ελέν του α, που σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα α ή στην χ δε χ είναι α ή στην χ προς ελέν του α και σε. Υπάρχουν βέβαια και άλλες συναρτήσεις, όπως το τόξο του ημιτόνου, του συνημιτόνου, της εφαπτωμένης και της συνεφαπτωμένης και αρκετές άλλες. Βέβαια όπου τις συναντάμε θα τις συζητάμε επί τόπου. Εντάξει, αν θέλουμε να είμαστε και αυστηρείς πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα περιορισμούς, δηλαδή το χ δεν πρέπει να παίρνει τη μέσο που να μηδενίζεται το συνημίτονο και τελικά ο παρανομαστής. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι διάφορο του ΚΠ συν π δεύτερα, ενώ εδώ πέρα το ημίτονο δεν πρέπει να μηδενίζεται. Αυτό σημαίνει ότι το χ πρέπει να είναι διάφορο του ΚΠ. Εντάξει, λεπτομέρειες είναι αυτές, βέβαια σημαντικές που κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν και άλλα ολοκληρώματα που πρέπει να κάποιων συναρτήσεων που πρέπει να τα γνωρίζουμε, αλλά θα τα παραθέτω εγώ κάθε φορά όπου τα συναντάμε. Λέω να κλείσω αυτό το βίντεο με τη θεωρία και να προχωρήσουμε μετά σε ασκήσεις. Απλές ασκήσεις, μέχρι σταδιακά να χτίζουμε τις γνώσεις μας πάνω στα ολοκληρώματα. Οπότε σας χαιρετώ σε αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.